όποιες αποφάσεις λαμβάνονται είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δίνω. Σωτηρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση για δύο θέματα και πάμε κυρίες και κύριοι να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Δέλτα, καθηγητή γενετικής και διευθυντή ερευνών της Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα. Θέλουμε να συζητήσουμε και για τις μεταλλάξεις του ιού βεβαίως και να καλωσορίσουμε τον κύριο καθηγητά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δέλτα. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Δόξα σε Θεώ, είμαστε καλά. Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε για την κούρσα των εμβολίων με τις μεταλλάξεις, έτσι. Και να μας πείτε ποιος κερδίζει μέχρι στιγμής αυτή την κούρσα. Φαίνεται ότι είναι οι μεταλλάξεις. Δεν θα ήμουν τόσο απαισιόδοξος. Θα έλεγα ότι ο ιός ακολουθεί την φυσική του πορεία, με την έννοια ότι προσπαθεί να επιβιώσει και να επικρατήσει σε ένα ζωντανό σύστημα, στην περίπτωση μας στον άνθρωπο. Ναι. Και ο άνθρωπος ευτυχώς και το τονίζω, που βρίσκεται στην πολύ καλή θέση να μπορεί να ανταποκριθεί, να αντιδράσει. Ναι. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει και θα το δούμε να συμβαίνει και στους επόμενους μήνες ή και χρόνια, διότι αν αυτός ο ιός θα παραμείνει ανάμεσά μας για πολύ, ευτυχώς ο άνθρωπος, η τεχνολογία, η επιστήμη έχουν τα εργαλεία για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του κορονοϊού. Ναι. Μέχρι με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή ίσως μια μετάλλαξη του ιού, τυχαία μετάλλαξη του ιού, ενδεχομένως να το κάνει ταυτόχρονα περισσότερο μεταδοτικό, αλλά λιγότερο παθογόνο. Οπότε να επικρατήσει μια λιγότερο παθογόνος μορφή, ναι, του ιού, για να απελευθερωθούμε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κύριε καθηγητά? Βεβαίως, είναι δηλαδή μια μετάλλαξη μπορεί... που θα μας επιτρέψει να χαλαρώσουμε. Είναι μια βάσιμη ελπίδα. Ναι. Δεν μπορούμε φυσικά να βασιστούμε σε αυτό. Είναι μια λογική ελπίδα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην συμπεριφορά του ιού. Είναι εντελώς άγνωστη και απρόλεπτη. Ναι. Αλλά είναι μια λογική ελπίδα ότι δηλαδή ανάμεσα στις πολλές μεταλλάξεις που επιδέχεται μπορεί κάποια από αυτές να τον κάνει ταυτόχρονα λιγότερο παθογόνο, αλλά περισσότερο μεταδοτικό. Οπότε, ναι, με την αυξημένη μεταδοτικότητα να επικρατήσει, αλλά επειδή θα είναι λιγότερο παθογόνος, να είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Δηλαδή να προκαλεί λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, να μην απαιτείται η νοσηλεία, παραδείγματος χάρη. Και ιδίω στην παρουσία και των εμβολίων, αυτό θα είναι ακόμα, ναι, αυτός ο συνδυασμός θα είναι ακόμα καλύτερος. Πρωτού μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις μεταλλάξεις και τι έχουμε δει μέχρι τώρα, να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε νωρίτερα. Η επιστήμη όντως βρήκε λύσεις και πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε εμβόλια που τα προηγούμενα χρόνια κάναμε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να τα βρούμε. Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα με την πολιτική. Έτσι, που έχει να κάνει και με την διανομή των εμβολίων, με την προμήθεια, με τις φαρμακευτικές εταιρείες και γενικότερα με τα συμφέροντα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω τι ειδικά συμφέροντα παίζονται. Σίγουρα υπάρχουν συμφέροντα, διότι μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά, μιλούμε για μια τεράστια αγορά, την παγκόσμια αγορά, και για μια λίμωξη η οποία θα απασχολήσει, φαίνεται, για πολλά χρόνια την παγκόσμια κοινότητα. Ναι. Επομένως, ναι, συμφέροντα υπήρχαν πάντοτε και θα υπάρχουν. Τώρα, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προμηθευτούμε το συντομότερο δυνατόν τα εμβόλια που είναι εγκεκριμένα. Mm-hmm. Έτσι, τα εμβόλια που είναι εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να τα χρησιμοποιήσουμε στην Κύπρο. Ναι. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό, που πρέπει να κάνουμε είναι επιτέλους κάποιοι να σταματήσουν να έχουν αυτές τις αβάσιμες επιφυλάξεις. Αν υπάρχουν βάσιμες επιφυλάξεις, να τις δούμε. Ναι. Αλλά αυτές οι αβάσιμες επιφυλάξεις και που ακούμε κιόλας για επαγγελματίες υγείας να αρνούνται να εμβολιαστούν, δεν μπορώ να τις καταλάβω. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα, διότι αυτός που δεν εμβολιάζεται δεν προστατεύει τον εαυτό του,
αλλά ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο και πάρα πολλούς άλλους. Ναι, ναι. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν έχω ακούσει πιστικά επιχειρήματα για το γιατί κάποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί. Βεβαίως υπάρχουν λόγοι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις που κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Βεβαίως. Ναι. Αλλά να ακούμε ότι μια μεγάλη μερίδα, πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών υγείας να αρνούνται να εμβολιαστούν, περιμένοντας να εμβολιαστούν οι υπόλοιποι, δηλαδή τι περιμένουν, να γίνουμε οι υπόλοιποι πειραματόζωα για να αποφασίσουν. Ναι. Αν αυτή είναι η προσέγγιση, δεν είναι ούτε ανθρώπινη προσέγγιση, αλλά προπαντός δεν είναι επιστημονική και ορθολογιστική προσέγγιση. Τα πειράματα έχουν γίνει. Ναι. Η απόφαση έχει πάρθει. Έχουν εγκεκριθεί τα εμβόλια. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ναι. Και να δείξουμε λίγο η περισσότερη εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Τι είδους μεταλλάξεις έχουμε δει μέχρι τώρα από αυτό τον ιό, κύριε Δέλτα, και ειδικά στην Κύπρο. Έχετε ήδη ανακοινώσει μία έρευνα που έχετε κάνει, αλλά τι μπορείτε να μας πείτε περισσότερο εσείς? Αυτή τη στιγμή ακούγονται μέσα από τη βιβλιογραφία οι τρεις κύριες εναλλακτικές μεταλλάξεις, οι οποίες είναι πιο παθογόνες και πιο μεταδοτικές. Η Βρετανική, η Νοτιοαφρικάνικη και η Βραζιλιάνικη. Βεβαίως αυτά τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Αυτά τα ονόματα παραπέμπουν στο που πρωτοπαρουσιάστηκε η κάθε μετάλλαξη. Δεν έχει να κάνει με την εθνική ταυτότητα του καθενός. Ναι. Ούτε ενοχοποιείται ο πληθυσμός. Ούτε οι Βραζιλιάνοι, ούτε οι Αφρικανοί, ούτε οι Βρετανοί. Όμως ενδέχεται να υπάρχουν και πολλές άλλες που δεν έχουν ακόμα ξεχωρίσει, με την έννοια ότι ίσως είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που επηρεάζουν. Και πιστεύω, είμαι σίγουρος, όλη η επιστημονική κοινότητα αναμένει ότι θα εμφανιστούν και πολλές ακόμα άλλες μεταλλάξεις. Όπως είπα και πριν, ελπίζει κανείς ότι καινούργιες μεταλλάξεις ενδεχομένως να είναι για λιγότερο παθογόνα στελέχη και με την ίδια ελπίδα ότι θα είναι περισσότερο μεταδοτικά. Ναι. Για να διασπαρεί ένας ιός ο οποίος κάνει λιγότερη ζημιά. Ταυτόχρονα και πάλι επικαλούμε τις ικανότητες της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, η οποία μπορεί εύκολα, πιο εύκολα ακόμα σήμερα, να ανταποκριθεί φτιάχνοντας νέα εμβόλια. Δηλαδή αν μέσα σε ένα χρόνο είχαμε ένα καινούργιο εμβόλιο εξυπαρχής, όπως καταλαβαίνετε, σε ανάλογο χρονικό διάστημα ή και μικρότερο, θα έχουμε εμβόλια που να μπορούν να ανταποκριθούν σε μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού, ναι, τα οποία δεν θα ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα εμβόλια. Αυτός ο φόβος δηλαδή που υπάρχει γενικά, ότι το εμβόλιο μπορεί να μην πιάνει, να μην εξουδετερώνει τα νέα στελέχη του κορονοϊού, θα έρθουν νέα εμβόλια που θα τα εξουδετερώνουν. Και αν χρειαστεί να έρθουν άλλα και άλλα, όπως έχουν την και τεχνολογία με και την δυνατότητα τα εμβόλια να προσαρμοστούν και στις μεταλλάξεις. Βεβαίως, αυτό που ακούμε τώρα ως δημοσιογραφικές πληροφορίες, εσείς θα μας πείτε από επιστημονικής πλευράς, είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα θέμα με τη μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής με τα υφιστάμενα εμβόλια, ενώ οι άλλες αντιμετωπίζονται. Ναι, φαίνεται ότι κάποιες μεταλλάξεις αναπόφευκτα θα είναι λιγότερο ευάλωτες στα υφιστάμενα εμβόλια. Ναι. Φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια, αλλά σε κάποιες μεταλλάξεις είναι λιγότερο αποτελεσματικά από ότι στα αρχικά στελέχη του κορονοϊού. Και πάλι δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια αυτά γίνονται άχρηστα. Είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Ναι. Το λιγότερο αποτελεσματικό δεν σημαίνει άχρηστο. Σημαίνει ότι όταν δεν έχεις κάτι άλλο, χρησιμοποιείς έστω και αυτό που είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Για να έχεις όση προστασία μπορεί να σου παρέχει και αυτό το, αυτό το εμβόλιο. Ναι. Ακριβώς. Αυτό όμως, ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό ακόμα μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, κάνει το εμβόλιο αρκετά αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν η αποτελεσματικότητα του κάθε εμβολίου πέσει, ας πούμε, στο 70% ή στα 60%, αυτό ίσως να σημαίνει ότι πρέπει να εμβολιαστούν ακόμα περισσότεροι και να μην μείνουμε στο 60-70%. Ναι. Ο σκοπός πρέπει να είναι να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, 100%. Εκτός αν υπάρχουν σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, θέματα υγείας. Σύμφωνα με τα κλινικά κριτήρια, με την σύγχρονη γνώση, λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος καλύτερα να μην εμβολιαστεί. Ναι. Οι μολύνσεις και οι νοσηλίες νεαρότερων ανθρώπων που βλέπουμε
το τελευταίο διάστημα, κύριε Δέλτα, έχουν να κάνουν με τις μεταλλάξεις σε σχέση με τις ηλικίες που βλέπαμε πέρσι, για παράδειγμα, τέτοια εποχή? Ναι. Ίσως δεν είμαι ο πιο ειδικός για να το απαντήσω αυτό. Ναι. Αλλά εκείνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι είναι αναπόφευκτο εξαιτίας του ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ή τέλος πάντων άνθρωποι σε αρκετά προχωρημένες ηλικίες ή σε ευπαθείς ομάδες έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Αναπόφευκτα ο ιός, εφόσον κυκλοφορεί ανάμεσά μας και έχει μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι, θα επηρεάσει σε μεγαλύτερο ποσοστό νεότερα άτομα. Και άτομα τα οποία δεν φαίνεται, και τονίζω το δεν φαίνεται, να έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και το τονίζω αυτό διότι κάποιες φορές που ενδεχομένως βλέπουμε άτομα να είναι σχετικά νεαρής ηλικίας, να είναι σχετικά υγιείς και έχουν σοβαρή κλινική εικόνα ή και θάνατο, είναι πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιο υποκείμενο νόσημα που δεν το γνώριζαμε. Μάλιστα, ναι. Έτσι, που να μην το γνώριζε ούτε και ο ίδιος. Mm-hmm. Είναι πολύ πιθανό, και εδώ υποθέτω, δεν παραθέτω γνωστή επιστημονική τεκμηρίωση, δεν παραθέτω γνώση, αλλά είναι μια λογική επιστημονική υπόθεση με βάση του πώς γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανταποκρίνεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Εάν κάποιος, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, έχει μια κληρονομική πάθηση η οποία δεν εκδηλώθηκε μέχρι στιγμής, διότι δεν είχε το σωστό ερέθισμα, και αυτό συμβαίνει ανάμεσα σε πάρα πολλούς από εμάς. Όλοι μπορεί να έχουμε κάτι, και απλά να μην το γνωρίζουμε, διότι δεν εκτεθήκαμε στο σωστό ερέθισμα, στο λανθασμένο, αν θέλετε, ναι, ερέθισμα για να εκδηλωθεί αυτή η πάθηση. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος που πέθανε μπροστά μας στα 40 του χρόνια και λέμε δεν είχε υποκείμενο νόσημα, πιθανόν να είχε, αλλά δεν το γνωρίζαμε. Μάλιστα. Και ο ιός δυστυχώς να ενεργοποίησε εκείνο το γονίδιο ή εκείνη την κατάσταση που και κατέληξε ο ασθενής. Μάλιστα. Τώρα, επειδή διάβαζα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ για περιπτώσεις επαναμολύνσεων ασθενών οι οποίοι νόσησαν με κορονοϊό, γιατρεύτηκαν και μετά από κάποιους μήνες ξαναμολύνθηκαν. Έχει να κάνει και αυτό με τις μεταλλάξεις, βεβαίως. Στατιστικώς είναι χαμηλός αυτός ο αριθμός, όπως διάβαζα, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Ναι. Θα το δούμε και αυτό. Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Και ανάμεσα σε αυτόν τον πληθυσμό θα δούμε και λίγα περιστατικά να συμβαίνουν. Μπορεί και περισσότερα στο μέλλον για διάφορους λόγους. Ένας λόγος πιθανόν να είναι, όπως είπατε, νέες μεταλλάξεις του ιού, νέα στελέχη του κορονοϊού που δεν εξουδετερώνονται από τα υφιστάμενα αντισώματα που έχει κάνει το άτομο. Ναι. Άλλος λόγος μπορεί να είναι διότι η ανοσία που δημιουργεί το εμβόλιο, η φυσική ανοσία από την νόσηση, δεν διαρκεί για πάντα. Και αυτό σίγουρα είναι το χειρότερο, που το βλέπουμε και με τις καθεχρονικές λοιμώξεις από γρήπη. Ναι. Και εκεί οι παθογόνοι οργανισμοί δεν εξουδετερώνονται κάθε φορά με το υφιστάμενο εμβόλιο και χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα καινούριο εμβόλιο. Πιθανότατα θα το δούμε και εδώ. Ναι, μάλιστα. Και έτσι, για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, τι πρέπει να κάνουμε, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Εγώ στέλνω το ίδιο μήνυμα κάθε φορά. Ναι. Όσα μέτρα και να παρθούν, λόγω και της φυσιολογικής κόβωσης που έχει επέλθει, αυτό κατέληξε να είναι προσωπική υπόθεση. Προσωπική υγιεινή, απόσταση και μάσκα είναι τα τρία μέτρα, φυσικά μέτρα που ο καθένας μας πρέπει να λαμβάνει, και από εκεί και πέρα είναι θέμα προσωπικό. Ο καθένας μας πρέπει να προσέχει. Και ανάλογα με το αν ανήκει ή δεν ανήκει σε ευπαθή ομάδα, πρέπει να προσέχει ακόμα παραπάνω. Και ακόμα ανεξάρτητα από το αν ανήκει ο ίδιος σε ευπαθή ομάδα, πρέπει να προσέχει για να προστατεύει τους γύρω του. Ναι. Εκείνο που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι ενώ κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας υπήρξε μια καλή πειθαρχία, και εγώ το έλεγα τότε ότι υπήρχε πειθαρχία και την είδαμε να μηδενίζει τα περιστατικά, αργότερα αυτή η πειθαρχία μειώθηκε. Μειώθηκε δραστικά. Γι' αυτό και βλέπουμε τους αριθμούς κάθε μέρα στα 300, 400 περιστατικά, και είχε πάει και ακόμα πιο ψηλά. Ναι. Και δεν πρόκειται να πέσουν αν δεν συμβούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα είναι οι καθολικοί εμβολιασμοί χωρίς επιφυλάξεις,
χωρίς επιφυλάξεις. Και το δεύτερο είναι η προσωπική πειθαρχία. Να αποφεύγουμε, να εκτεθούμε ή να εκθέσουμε άλλους στον κορονοϊό. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι πραγματικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Μας παρέχει αυτό το δικαίωμα η πολιτεία. Αλλά αυτό το δικαίωμα δεν πρέπει να έρχεται εις βάρος του δικαιώματος του διπλανού. Δεν γίνεται να ακούμε για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία να προσβάλλονται και να θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς και τους συναδέλφους τους. Μάλιστα. Ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όσα μας είπατε και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ